Καλώς ορίσατε στα μαθήματα Αρνός. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον ορισμό του τι είναι αλγόριθμος και θα συζητήσουμε κάποια προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με την ορθή αναπαράσταση ενός αλγορίθμου. Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό. Ένας αλγόριθμος, κατά κάποιο τρόπο, είναι μία συνταγή. Έτσι, είναι ένας μπούσουλας, μας δίνουν οδηγίες για κάθε βήμα, ώστε να εκτελέσουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι είναι μία λίστα από εντολές για την επίλυση ενός υπολογιστικού προβλήματος. Υπάρχουν κάποιες λέξεις οι οποίες είναι αχνές και δεν τις έχω υπογραμμίσει. Θα τις συζητήσουμε. Λοιπόν, σε πρώτη φάση, σκεφτείτε το εξής. Ας πούμε ότι δεν έχετε καμία βούληση δική σας και κάποιος σας αναθέσει να κάνετε μία εργασία. Θα πρέπει να σας δώσει ακριβείς οδηγίες για το τι θα κάνετε, καλύπτοντας όλες τις δυνατές περιπτώσεις. Τι μπορεί να πάει καλά, τι μπορεί να πάει στραβά, τι κάνουμε στην κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αυτό είναι ένας αλγόριθμος. Με δεδομένο ότι θέλουμε να λύσουμε ένα υπολογιστικό πρόβλημα, αυτό πρέπει να λύνεται σε πεπερασμένο αριθμό βημάτων και πρέπει να μας δοθούν πεπερασμένα πολλές οδηγίες, οι οποίες να είναι ξεκάθαρες. Έτσι. Άρα, μία λίστα από άπειρες οδηγίες, από άπειρες εντολές, δεν είναι αλγόριθμος. Θέλουμε πεπερασμένες οδηγίες, να είναι ξεκάθαρες, να μην υπάρχει αμφιβολία τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε βήμα, αυτό εννοούμε καλά ορισμένες, και φυσικά το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε να λύνεται σε πεπερασμένο χρόνο. Δεν μας νοιάζει να λύνεται καθώς ο χρόνος τίνει στο άπειρο. Λοιπόν, ήδη γνωρίζετε ένα σωρό αλγορίθμους. Για παράδειγμα, ο πολλαπλασιασμός ακεραίων που μάθαμε στο δημοτικό. Γράφουμε, για παράδειγμα, 612 επί 23. Τι μάθαμε? Μάθαμε τα βήματα ως εξής. Πάμε στο ψηφίο των μονάδων του κάτω αριθμού και πολλαπλασιάζουμε ψηφίο με το ψηφίο των από πάνω. Δηλαδή, 3 επί 2, 6, 3 επί 1, 3, 3 επί 6, 18. Μετά, πάμε στο ψηφίο των δεκάδων, κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά μετακινούμαστε μία θέση αριστερότερα, όπως γράφουμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, 4 εδώ, 2, 1, 2, 2, 6, 12. Και προσθέτουμε. Έτσι, 6 εδώ, 7, 8 και 2, 10. Και έχουμε μάθει ότι κρατάμε το ένα κρατούμενο και γράφουμε το 0. 1 συν 2 συν το κρατούμενο 4 και 1. Άρα 14.076. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, το παράδειγμα είναι τετριμένο. Σύμφωνοι. Παρόλα αυτά, ακολουθούμε αυστηρά καθορισμένα βήματα. Το ίδιο με τη διαίρεση, την πρόσθεση, την αφαίρεση. Με τους αλγορίθμους για να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, όσοι θυμάστε, δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει ότι ήδη ξέρουμε αλγορίθμους. Το θέμα είναι ότι το να ξέρω να κάνω κάτι, όπως αυτό που όλοι σας ξέρετε, δεν σημαίνει ότι μπορώ να το διατυπώσω σε μία ξεκάθαρη και ακριβή μορφή. Λοιπόν, ας δούμε ένα παράδειγμα τι μπορεί να πάει στραβά όταν περιγράφουμε έναν αλγόριθμο. Θα δούμε εδώ έναν πολύ απλό αλγόριθμο για να διατάσσουμε τα στοιχεία ενός δοσμένου διανύσματος. Γενικώς θα ασχοληθούμε με αλγόριθμους διάταξης διανυσμάτων υπό την έννοια ότι είναι χρήσιμοι, είναι απλοί και είναι καλοί σαν διδακτικά παραδείγματα.
Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν, τι μας δίνουνε. Λοιπόν, δίνεται ένα αδειάνισμα. Μάλλον, εγώ θα γράψω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Στη θεωρητική πληροφορική, πρόβλημα λέγεται η γενική περίπτωση και το συγκεκριμένο παράδειγμα λέγεται στιγμιότυπο. Άρα, εγώ θα γράψω τώρα ένα στιγμιότυπο του γενικότερου προβλήματος, όπου μου δίνεται ένα οποιοδήποτε διάνυσμα και πρέπει να το ταξινομήσω. Εδώ θα γράψω ένα διάνυσμα με 7 αριθμούς και θέλω να το ταξινομήσω από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Ωραία. Ας πούμε ότι έχω, να, εδώ 5, μείον 7, 0, 2, 6, μείον 1, 4. Ωραία. Και πρέπει λοιπόν να το ταξινομήσω. Θα μου πεις τώρα, δεν είναι δύσκολο αυτό. Δεν είναι δύσκολο γιατί έχω 7 στοιχεία. Αν είχα 7 εκατομμύρια στοιχεία, θα χρειαζόμουν πραγματικά έναν αποδοτικό τρόπο για να τα ταξινομήσω. Εδώ λοιπόν θα κάνω το εξής. Λοιπόν, θα φτιάξω ένα καινούριο διάνυσμα. Έτσι, δηλαδή, αν αυτό το πούμε, το πρώτο διάνυσμα, αν το πούμε α, εγώ φτιάχνω ένα καινούριο διάνυσμα β. Και λέω ότι το β θα το γεμίζω στοιχείο-στοιχείο. Τι θα κάνω? Θα πηγαίνω στο διάνυσμα α, θα βρίσκω κάθε φορά το μικρότερο και θα πηγαίνω και θα το βάζω. Δηλαδή, ξεκινάω. Κοιτάω. 5, μείον 7, 0, 2, 6, μείον 1, 4. Ποιο είναι το μικρότερο? Το μικρότερο από όλα είναι το μείον 7. Το σβήνω από εδώ και πάω και το βάζω εδώ. Μείον 7. Ωραία. Στο επόμενο βήμα πάω και κοιτάω. 5, 0, 2, 6, μείον 1, 4. Ποιο είναι το μικρότερο? Είναι το μείον 1. Το βγάζω από εδώ, το σβήνω και πάω και το γράφω εδώ. Συνεχίζω. 5, 0, 2, 6, 4. Ποιο είναι το μικρότερο? Το 0. Το βγάζω, το προσθέτω. Συνεχίζω. Το επόμενο θα είναι το 2. Φεύγει από εδώ. Το επόμενο θα είναι το 4. Το 5 και μετά το 6. Θα πει κανείς, εντάξει, εύκολη διαδικασία, απλή, ήδη λίγο πολύ πήραμε μια ιδέα. Αν σας πω, αν σας δώσω ένα άλλο διάνυσμα και σας πω να κάνετε, να εφαρμόσετε τον ίδιο αλγόριθμο, θα το κάνετε κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να κάνετε λάθος. Παρ' όλα αυτά, ένας υπολογιστής πρέπει να έχει ξεκάθαρες εντολές για το τι θα κάνει σε κάθε περίπτωση. Για να δούμε. Ας περιγράψουμε λοιπόν, καταρχάς, με λόγια, τι κάναμε. Λοιπόν, μας δίνουνε ένα διάνυσμα α που περιέχει μία αριθμούς, γενικώς. Εμείς τι κάναμε, φτιάξαμε το διάνυσμα β. Ωραία. Και μέχρι που εξαντλήσαμε όλους τους αριθμούς, βρίσκαμε το μικρότερο στοιχείο του α, το σβήναμε από το α και το βάζαμε στην επόμενη θέση του β. Έτσι. Και εδώ τελειώνει ο αλγόριθμος. Από κάτω γράφω ένα σχόλιο ότι στο τέλος πράγματι έχω ένα διάνυσμα. Νομίζω ένα ταξινομημένο διάνυσμα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Νομίζω ότι εδώ είναι αρκετά ξεκάθαρο. Αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με την ορθότητα. Και γενικώς δεν είναι πάντα έτσι τετριμένο να το ελέγξουμε, δεν είναι τόσο προφανές όσο είναι εδώ. Εδώ είναι φανερό ότι άμα παίρνω κάθε φορά το μικρότερο και το βάζω εδώ, μετά το επόμενο μικρότερο το βάζω εδώ, το επόμενο μικρότερο εδώ κτλ, αυτό θα είναι ταξινομημένο από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Υπάρχουν περιπτώσεις που για να ελέγξουμε την ορθότητα πραγματικά χρειάζεται μαθηματική απόδειξη. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε δώσει την περιγραφή. Θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι αρκετό. Δηλαδή, έχουμε δώσει τη γενική περιγραφή της εισόδου.
έχουμε πει τι μεταβλητές θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι αυτό το λέμε το κομμάτι δήλωση, ας πούμε, δήλωση των μεταβλητών μας. Και εδώ περιγράφουμε μία διαδικασία που επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, βρίσκουμε το μικρότερο, το διαγράφουμε από το α, το βάζουμε στο β. Τελειώσαν οι αριθμοί. Αν τελειώσανε, τελείωσα. Αν δεν τελειώσανε, βρίσκουμε πάλι το μικρότερο, το διαγράφουμε, το βάζουμε στο β. Ελέγχουμε, τελειώσαν οι αριθμοί. Αν τελειώσανε, σταματάμε. Αν δεν τελειώσανε, βρίσκουμε το μικρότερο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είμαστε αρκετά αναλυτικοί, παρόλα αυτά. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ένας υπολογιστής και δεν είναι και πολύ αυστηρά γραμμένο. Επιπλέον, τι σημαίνει βρίσκουμε το μικρότερο στοιχείο του α. Στην πραγματικότητα, αν είχα ένα διάνυσμα με ένα δισεκατομμύριο αριθμούς, πώς βρίσκω το μικρότερο στοιχείο του α κάθε φορά εύκολα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ουσιαστικά εδώ χρησιμοποιούμε ένα υποπρόβλημα. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, εδώ χρειαζόμαστε ένα δεύτερο αλγόριθμο που να περιγράφει πώς βρίσκουμε το μικρότερο. Άρα εδώ δεν είναι σαφές το τι κάνουμε. Έτσι. Αυτό του είδους τα προβλήματα μας οδηγούν στο να αναζητούμε ένα τρόπο ο οποίος να είναι συμπαγής, ξεκάθαρος, έτσι, και είτε τον διαβάσω εγώ, είτε τον διαβάσει ένας υπολογιστής, είτε τον διαβάσει οποιοδήποτε, να καταλαβαίνει το ίδιο πράγμα. Έτσι, όπως θα δούμε στα επόμενα μαθήματα, χρησιμοποιούμε ψευδογλώσσα, ψευδοκώδικα, δηλαδή μία περιγραφή η οποία μοιάζει αρκετά με κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Καλή σας συνέχεια.